η άφιξη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκοσία για να ανοίξουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να καλημερίσω και να δώσω τη σκητάλη στο Φάνη Παπαθανασίου και στη Σταυρούλα Χριστοφιλέα, η οποία χρειάζεται Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Ναι, καλημέρα και από μένα. Για να στηρίξω Φάνη Παπαθανασίου στην... Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Είναι αυτές... μετάδοση από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πραγματικά. Ο μαραθώνιος που έχει ξεκινήσει πλέον ο διπλωματικός Γιάννη, η ελληνική κυβέρνηση, είδαμε, μπαίνουμε πλέον, από ό,τι φαίνεται, σε άλλες, άλλου τύπου εξελίξεις με τις οποίες ξεκινά αυτή η εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, το πρώτο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως συνηθίζουν άλλωστε να κάνουν όλοι οι Έλληνες Πρωθυπουργοί, είναι στην Κύπρο. Η πρώτη συνάντηση είναι με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Πολλά τα ζητήματα που έχουν να συζητήσουν οι δύο χώρες. Βεβαίως, εδώ τους βλέπουμε λοιπόν στο κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου, λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες των δύο ανδρών και των αντιπροσωπιών. Βεβαίως, το μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της οικονομίας. Παραλλήλως όμως θα συζητήσουν για το Κυπριακό, για τις τουρκικές προκλήσεις, βεβαίως και για τις αποκλειστικές ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης. Ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Τσίπρα στην αίθουσα όπου θα αρχίσουν πλέον οι συνομιλίες, ενώ αργότερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής. Να ακούσουμε το διάλογο μπροστά στις κάμερες. Να εκφράσω και την τιμή και την χαρά ιδιαίτερα γιατί για το παρουσία κάθε Έλληνα πρωθυπουργού αλλά ιδιαίτερα ενός πρωθυπουργού με νοπή και ισχυρή την εντολή και με γνωστό το ενδιαφέρον για την Κύπρο είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αλλά και ιδιαίτερα ακόμα πιο καλοδεχούμενη. Θέλω να πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών άμεσα θα έρθουν η συναντήληψη και το πνεύμα συνεννόησης και η στενή συνεργασία που πάντοτε υπήρχαν θα επιβεβαιωθούν για άλλη μια φορά την επόμενη. Καλώς ορίσατε κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι το πρώτο μου επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Κύπρος. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Για εμάς τους Έλληνες η Κύπρος είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, ανά πάσα στιγμή. Αλλά και για τη νέα κυβέρνηση η παρουσία μου εδώ συμβολίζει ότι η Κύπρος και η προσπάθειά σας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα αποτελεί προτεραιότητα. Και η στήριξή μας αυτή την προσπάθεια αποτελεί προτεραιότητα. Και θέλω να ευχηθώ το νέο ξεκίνημα της νέας ελληνικής κυβέρνησης να συνδυαστεί με την ανάγκη ο ελληνισμός να αποκτήσει φωνή και δύναμη για να διεκδικήσει τα δίκαια του, έτσι όπως αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια επίσκεψη με